Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας σε όλες και σε όλους. Ξεκινάμε μου φίλε. Μ' αρέσει γιατί λες όλες και όλους. Εννοείται φίλε μου. Εννοείται. Γιατί έχουμε περισσότερο γυναικείο κοινό. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο κόσμος οργιάζει. Ναι. Κάθεται στημένη στα ραδιόφωνα μπροστά. Κόσμος και Κοσμάκης. Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε όχι από τα ποδοσφαιρικά μας. Εννοείται. Από τους στοιχηματικούς. Έπονται αυτά. Ναι. Θέλω να πούμε αρχικά για το Λευτέρη τον Πετρούνια. Αυτόν τον κοντούλη σε εισαγωγικά, κοντός αλλά είναι τόσο τεράστιος, 1,62 ύψος έχει. 1,62 ύψος. Οθονά. Περίμενε. Κυνηγάς κοντούς, λες ότι. Όχι, αυτός είναι η εξαίρεση όμως. Ξυπνάει ο άλλος, λες. Λες, ξυπνάει ο άλλος και πάει στον καθρέφτη στην τουαλέτα. Και δεν βλέπει τον καθρέφτη. Αυτό δεν λες. Σε όλα λοιπόν υπάρχουν οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αυτός ο τεράστιος λοιπόν, ο πανύψηλος Πετρούνιας σε όλα του, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε για τρίτη φορά χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα διαδοχικά στην Ντόχα. Και εδώ έρχεται η ερώτηση, η πρώτη, Σοφία. Καλησπέρα. Πού βρίσκεται η Ντόχα? Στο Κατάρ. Άντε, είσαι πολύ μπροστά. Είμαι μπροστά. Υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι. Να πούμε περαστικά, γιατί ολοκληρώθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση στον ώμο. Αφού για να κάνει τη χειρουργική επέμβαση όμως προηγήθηκε ο θρίαμβος του. Ναι. Τραυματίας όν. Ανέβηκε στους κρίκους που εμείς δεν μπορούμε να τους πιάσουμε τους κρίκους, όχι να ανεβούμε και να τους ακουμπάμε και πέφτουμε και κατεβαίνουμε. Ούτε να κάτσουμε για δευτερόλεπτα νομίζω. Για δευτερόλεπτα. Ο άνθρωπος σε 90 δευτερόλεπτα κουβάλισε πάλι στα χέρια του όλη την Ελλάδα, θεωρώ. Πάλι χρυσό. Συγχαρητήρια. Υποκλεινόμαστε. Ένας απίστευτος, καθαρός Έλληνας. Άρια φιλή. Με κλώνησε εμένα αυτός. Ξέρει καλό παιδί είναι. Έχει τις γνώσεις προσωπικές. Ναι, ναι, εντάξει. Μπράβο του. Είναι. Πώς το λένε. Είναι απίστευτο στα 28 του χρόνια. Δεν έχω δει πιο εντυπωσιακά χέρια στη ζωή μου. Και εκπληκτικά ταπεινός τον έκρινε από τις δηλώσεις του που έκανε χθες, που τον περιμένανε πάλι προχθές πάνω στο αεροδρόμιο, που τον περίμεναν αυτοί για τις κλασικές χειραψίες. Αυτά τα σιχαμοσιχάματα. Αδιαφορεί. Μπράβο, εγώ. Ναι. Τα γεράδια αυτά. Ναι. Ναι, αδιαφορεί. Ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του καλύτερα από τον καθένα και τιμάει και δοξάζει το εθνόσημο. Σε ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Η Κρίκη είναι το πιο δύσκολο άθλημα. Οποιοδήποτε λάθος, ένα έλλειμμα συγκέντρωσης ενός κλάσματος του δευτερολέπτου να έχεις, είναι τελειωμένη υπόθεση. Φίλε, είδα την προσπάθειά του, 90 δευτερόλεπτα είναι όλα, που κάνει προπονήσεις πιστεύω 5 ώρες τη μέρα για να βγάλει αυτό το πρόγραμμα. Εμείς, κανένα λάθος. Αν μας σηκώσει εκεί. Εμείς να πιάσουμε τους κρίκους. Εμείς αν πιάσουμε τους κρίκους θα πανηγυρίζουμε. Όχι να γυρνάμε ανάποδα και να κάθεται να κάνει σταυρό και τέτοιο. Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα. Το έκανα εικόνα εγώ. Δεν μπορώ να το κάνω. Σε φαντάζομαι να κρατιέσαι έτσι. Ναι, ναι, εσένα μα φαντάζεσαι τόσο δυνατό. Ναι, θα γελούσαν και οι νεκροί. Φεύγουμε από τον Πετρούνια. Από το καμάρι αυτό τη χώρα. Ναι. Να πάμε λίγο στι ομάδε Θεσσαλονίκη και το τι κάναν το διήμερο. Mm. Ξεκινώντα από τον ΠΑΟΚ, ναι. Η γνώμη δική μου είναι ότι βλέποντα ένα αντικειμενικό παρατηρητή στο ματ. Τελειώντα, θα έλεγε ότι η ομάδα πρέπει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Ναι, φίλε, έτσι. Εννοείται αυτό. Ένα ατρόμητο, ο οποίο δεν έκανε καμία ευκαιρία εκτό του γκολ. Και τι είναι το δοκάρι του Ουκράη από τα 60 μέτρα, που δεν είναι ευκαιρία, εντάξει, είναι έμπνευση. Μια πάρα πολύ καλή σκέψη. Ναι. Ωραία, στην αρχή, στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Μπράβο. Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να τελειώσει το μάτς εύκολα. Δεν το έκανε. Όταν ο Ελκαντουρί έδωσε εκείνη την ωραία πάσα, πάρ' το βάλτο στο Ζαμπά. Κράζουν τον Ελκαντουρί τα λαμόγια πάλι. Μέσα σε όλε τι φάσει είναι. Πρέπει να είναι μαύρα τα μεσάνυχτα, μαύρα για να κράζει τον Ελκαντουρί. Έτσι, είδαμε ένα διαιτητή με ένα τεράστιο πάλι λάθος εναντίον της ομάδας μας. Έτσι, αυτό το πέναλτι το οποίο το δίνει, πιστεύω, και ο πρόεδρος του Ατρόμητος. Εύκολα, εύκολα το δίνει, αβίαστα. Άλλο ένα πέναλτι λοιπόν που δεν πήραμε. Αλλά επειδή έχουμε μια αίσθηση υπεροχής απέναντι σε όλες τις ομάδες και άσχετα από Ολυμπιακός μείωση στους 4 βαθμούς. Θα φάει μια τρίστο, μην είναι, λοιπόν, ένα τρένο ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι που απλά σταμάτησε για κάποιον ανεφοδιασμό. Φίλε, να πάρει ένα σάντουιτς. Ναι. Και κύριε, να ξέρω ότι παίζαμε με το δεύτερο, έτσι. Ναι, γεγονός. Και όλα αυτά, εγώ πίσω-πίσω βαθιά στο μυαλό μου, έτσι, το ότι αυτά περί φιλικών αγώνων που λέγανε, περί δανεικών και τα όλα, όλα αυτά τι έγινε πάλι, σαν χάρτινοι πύργοι, πέσανε, ισοπεδώθηκαν. Σαν να έγινε ακριβώς, μόνο γι' αυτό. Σαν την 11η Σεπτεμβρίου πέσανε οι πύργοι. Ναι. Έτσι, αυτά. Σαν να έγινε γι' αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η απάντηση. Θα αποθεώσουμε το ποδοσφαιρικό Άρη. Τώρα θα πάμε στον Άρη, ναι. Δεύτερη ομάδα λοιπόν της πόλης. Εγώ δεν δέχομαι ότι κάθισε και έχασε που λένε. Μια χαρά ήταν ο Άρης χθες. Να κάθισε, παιδιά, τώρα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Έχω τις ενστάσεις μου για το ΑΕΚ Άρης. Άλλη κουβέντα. Χθες ο Άρης έπαιξε το μάτς πάρα πολύ καλά. Έτσι. Όμως είπαμε, τα μάτς όλα είναι στιγμές. Ξεφεύγει από τη φάση του τέταρτου λεπτού, όταν ο Φορτούνης χάνει ένα γκολ. Ανεπανάληπτη ευκαιρία. Έτσι, μέσα δεν χάνεται. Πιο κοντά από το πέρα. Βασικά δεν γίνεται να μην βυσιστεί. Όπου και να πλασάρει είναι γκολ. Μετά βρίσκει ρυθμό. Έτσι. Δεν κάνει ευκαιρίες όμως ο Άρης, φίλε. Δεν κάνει κραυγαλές ευκαιρίες. Η κεφαλιά είναι πολύ καλή.
Εγώ για τη μεγαλύτερη από όλες τις ευκαιρίες του Άρη θεωρώ αυτό το που έκανε κοντρόλ και δεν μπλάσαβε σε πρώτο χρόνο, όταν την βάλετε κατά λάθος τα πόδια του στο δεύτερο ημίχρονο. Γιουνές, ναι. Δεν υπάρχει λόγος εκεί να κάνεις κοντρόλ μέσα στη μικρή περιοχή. Έχει την μπάλα, ναι. Εκτελείς και κάνεις γκολ. Πρέπει να εστιάσουμε και να πούμε, γιατί είμαστε την Κυριακή εκπομπή και τα λέμε όλα, έτσι, στο υπέροχο γκολ του Ολυμπιακού. Και στην είσοδο του Νάτχο, ο οποίος πραγματικά είναι άξιο πορείας, πώς δεν έχει θέση στην ενδεκάδα αυτής της ομάδας. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι η μίγα μες στο γάλα, ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Του έχει δώσει όλα τα παιχνίδια. Χώρια κάτι γκολ βάζει στο 90. Ασίστ στο 90. Ναι. Του ηρεμεί το παιχνίδι μπαίνοντας στο τέλος ενώ τα έχουν χαμένα. Θες, είναι άλλη θες, ομάδα με ομάδα την ομάδα. Άλλη ομάδα κανονικά. Βλέπεις και στα μάτια των συμπαικτών του τι ηρεμία αποπνέει σε όλους. Και να πούμε, λίγο, χρόνο, να πούμε για τον γκολ λίγο του Ολυμπιακού, το οποίο είναι πραγματικά καταπληκτικό. Είναι πάσα 35 μέτρη. Ωραία. Φανταστικό γύρισμα του Κούτρη. Όπως εκεί έρχεται... που του ήρθε εσύ, όχι, τώρα, όχι, όχι. Κάνει, φανταστικό δηλαδή... γύρισμα είναι όπως πρέπει. Την παλιά του Νάτχου. Σβήνει την μπάλα. Ναι, η παλιά είπαμε του Νάτχου. Ωραία. Σβήνει όμως την μπάλα και παράλληλη σέντρα στο χώρο του Κούτρη είναι καταπληκτική. Και την πιο εύκολη δουλειά από τους τρεις την κάνει ο Αιγύπτιος. Ναι. Που δεν γίνεται αυτό να το χάσει ποτέ. Και όμως δεν τη βρήκε καλά. Δε στο πλασέ. Εντάξει, μπαίνει. Δε στο πλασέ πώς το κάνει, δεν τη βρήκε καλά. Δεν τη βρήκε μάλλον. Οπότε όμως θέλουμε να κρούμε και μια ακόμη φορά τον κόδωνα του κινδύνου στους φίλους μας τους Αριανούς. Συμπληρώσανε τώρα 4 ήττες. Έρχονται άλλα δύο πάρα πολύ δύσκολα μάτς. Εκτός έδρας και τα δύο. Και τα δύο παίζουν μέσα στον Απόλλωνας Μύρνης και στη συνέχεια στο Ηράκλειο. Τον πολύ καλό Απόλλωνας Μύρνης, το είδα χθες. Ο Απόλλωνας Μύρνης, ο οποίος έχει έναν βαθμό. Το άντερ το 1,53. Δηλαδή μιλάμε για την κλοπή. Τέτοιο δώρο δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στην ιστορία. 53% κύριε, δεν εννοούμε στα χρήματά σας σε 90 αγωνιστικά λεπτά. Ναι. Και 4 καθυστερήσεις σε 94, ας πούμε, χοντρικά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Άρης λοιπόν με δικαίωσε εμένα σε εισαγωγικά όταν στοιχηματικά τον έδωσα. Έτσι ότι θα χάσει. Δεν το ήθελα, αλλά επαληθεύτηκα. Όπως πρέπει είπαμε να ευλογούμε και τα γένια μας όταν κάνουμε επιτυχίες μεγάλες, βρήκαμε την Παρασκευή 5 σημεία. 5 σημεία. Για να έρθουμε και στην αγκαλιά της Γκολμπέτ, η οποία είναι και ο κομβικός πρωταγωνιστής της εκπομπής. Δώσαμε λοιπόν το διπλό της Manchester United. Βγήκε. Και τώρα οι κακοί μιλάνε στο 92 και στο 93. Δεν έχει σχέση, κύριε. Στο 92 και στο 93 αλλάζουν ζωές. Αντί να πας δεξιά, πας αριστερά και όλα αλλιώς. Δοκάρι και μέσα, η Πατουλίδου έπεσε η άλλη και άλλαξε τη ζωή της. Χίλια πράγματα, μην λέμε τέτοια πράγματα και επαναλαμβανόμαστε. Οπότε το διπλό της Manchester United επαληθεύτηκε. Επαληθεύτηκε το χ στο πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού, ξεκούραστα. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος θα μπορούσε να πάρει τον ντέρμπι. Η ΑΕΚ ήταν σαν να μην υπήρχε. Και μπράβο στον Ουζινίδη για τις δηλώσεις που έκανε στο τέλος του αγώνα. Ποιοτικότατες. Ένας Παναθηναϊκός που αυτός ο νεαρός, ο Μπουζούκης, φίλε μου, είναι καλός ποδοσφαιριστής. Καλός ποδοσφαιριστής, θα αφήσει το στίγμα του θεωρώ στον ελλαδικό χώρο. Άσχετα που έχασε το εκείνο τον γκολ. Ναι, πιστεύω ότι είναι, μυαλό είναι το ιδανικό να πέσει στον Παναθηναϊκό έτσι όπως είναι τώρα ο Παναθηναϊκός. Ναι. Παναθηναϊκός, ο οποίος φεύγει, αν κάποιος έφυγε δυσαρεστημένος από τον ντέρμπι, ήταν αυτός. Mm-hmm. Από το αθηναϊκό ντέρμπι. Mm-hmm. Συμφωνούμε και σε αυτό, θεωρώ, έτσι. Συμπληρώνουμε πόσους αγώνες που η ΑΕΚ δεν μπορεί να κερδίσει με ξένο διαιτητή. Ναι. Νομίζω είναι ο 5ος αγώνας που δεν κερδίζει η ΑΕΚ με ξένο διαιτητή. Κύπελο, τελικός. Πάω ΚΑΕΚ, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Τέταρτος. Μπορεί να είναι και συμπτωματικό αυτό, θα το δούμε. Δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει. Όμως αυτό, το γεγονός. Αυτό λέει το γεγονός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Να πω επίσης, γιατί συνεχίζουμε να ευλογούμε τα γένια μας, ότι βρήκαμε το διπλό της Μίλαν στο 124. Έβαλε δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Του στέλνω με το που ξεκινάει. Έχουν τρεις μαύρους αυτοί πίσω, λέω. Ναι, απαντώ. Ναι, απαντώ. Γιατί είδα τα ονόματα πριν τους δω τοποθετημένους. Ωραία, λέω. Το μάτσο όμως πήγε. Η Ουντινέζη ήταν ελαφρώς καλύτερη. Τη φάση βέβαια. Είχε ένα εκπληκτικό σερφό, το Λαζάνια. Δεν είναι μόνο σερφό. Θα απασχολήσει το. Γιατί ο Ντεπάουλ είναι κακός. Ο άλλος, ο αμυντικός σκάφος, ο Μαδραγώνα, πώς λέγεται. Μαδράγωνα. Ναι, αυτός εδώ. Ξέρεις, Μαδράγωνα είχε μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το ήξερες. Ναι. Πολύ ωραίο μαγαζί, ποιοτικότατο. Έχει. Και έρχεται τον 95ο λεπτό. 98ο λεπτό. Για την ακρίβεια 96 και 5 δευτερόλεπτο. Ναι, και πάει ο μαύρος ο ένας, ο πιο μαύρος. Ναι. Δεν είναι ρατσιστικό, μην μπερδευτούμε. Καλά, εννοείται, τα έχουμε. Ωραία, ναι. Κάνει ένα κοντρόλ 12 μέτρα χωρίς λόγο. Έρχεται ο στόπερ, ναι. Ο Ραμανιόλι. Ωραία, κλέβει την μπάλα. Βγαίνουν 4-2. Και για ένα λεπτό δίνουν πάσα στον ένα στον άλλον. Ωραία. Δεν έπαιρνε κανένα στην ευθύνη. Με θύμισε μπάσκετ, επίθεση τελευταίων δευτερολέπτων, φύγε κακό από πάνω μου. Η μπάλα να καίει, φωτιά. Και αγανακτισμένο στην τέταρτη πάσα μέσα στην περιοχή, ο Μανιόλη. Δεν με κουράστησε, λέει. Σουτάρει με το αριστερό και τη στέλνει την μπάλα στο γάμα κανονικά. Τραντάζει τα δίχτυα. Ακόμα πρέπει τα δίχτυα να πηγαίνονται προ πίσω. Έτσι, δίνοντα.
δίνοντας χρήματα σε όσους επένδυσαν στη Μίλαν. Την οποία εγώ προσωπικά την κυνηγάω όταν την είδα χθες 90 λεπτά εξαιτία σου. Ναι, εντάξει. Εξαιτία σου κάθισα και τα 90 λεπτά. Δεν την παίζω ούτε να παίζει Μίλαν K20. Δεν την παίζω. Όχι ότι είναι κακή ομάδα. Είναι ηλίθιοι. Το χοντρένεις με φίλε τώρα. Ναι, αγόρι μου, έχουν καλούς παίκτες. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, πάντα στην τελική απόφαση να είσαι λάθος. Εντάξει, φίλε, η Ίντερ, τόσο λέω, έχει αυτό το κεσί στο κέντρο. Το μαύρο. Η Μίλαν, ναι, συγγνώμη. Που μπορεί να φάει τον αντίπαλο αμυντικό. Έχει τον Μπακαγιόκ όμως που κάνει τα λάθη, ναι, δίπλα. Έχει μπροστά τον Ιγκουαΐν, σέντερ φορ, απίστευτη ποιότητας. Έχει τον Σούσο, ο οποίος είναι ένας υδραυλικός. Έτσι, δεν υπάρχει ο Σούσο, είναι παικτούρα. Πέρασε από τη Λίβερπουλ με αποτυχία ο Ισπανός αυτός και διεθνής τώρα πλέον. Έτσι, είναι παίκτης πάρα πολύ καλός. Με το Ζαμάτα παίζει πίσω. Τέλος πάντων, δεν θα δώσουμε μία αγώνα για τη Μίλαν. Εγώ θα την παίζω όταν θεωρώ ότι πρέπει να την παίξω. Mm. Έτσι, το στοίχημα είναι μια καθαρά προσωπική επιλογή του καθενός. Ποια ομάδα θέλει να βάλει και ποια δεν θέλει να βάλει. Βγάλαμε σημεία και γενικά. Ναι, πήγαμε πάρα πολύ καλά στοιχηματικά. Τότε να μου δώσαμε. Τότε να μου διπλώ σε ένα ματς, φίλε, επειδή είδα πάρα πολλά ματς το Σαββατοκύριακο. Απίστευτη ποιότητα, απίστευτη ομορφιά. Η Γούλφ είναι μια καταπληκτική ομάδα, άσχετα που έχασε. Έτσι, έχανε 0-3, το έκανε 2-3 με δύο πέναλτι. Τη ακυρώθηκε γκολ στο 0-2 να κάνει 1-2 και να ξαναμπεί στο μάτς. Ο Λιωρίς ήταν καταπληκτικός, έκανε σε μια στιγμή μια τριπλή απέκρουση. Δηλαδή ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς, ξεκούραζε στα μάτια σου. Mm. Ξεκούραζε, δηλαδή να διαλέξαν το Wolves, τότε να. Βγήκε η Dortmund, μας ξεφτύλισε η Leverkusen. Η Leverkusen η οποία, να σας πω κάτι τώρα, άλλο το βρήκαμε μπελά με αυτή τη Leverkusen. Καινούριο πρόβλημα. Εγώ ξέρω την πρώτη φορά που δεν έπαιξα σημείο και όχι γκολ. Αυτές οι ασπιρίνες βάζουν 11 γκολ σε 2 μάτς, έρχεται στην έδρα της στο Hoffenheim, η Hoffenheim, έτσι 2-12 ποσοστό, μαγικό, και τρώει 4 γκολ, δέχεται 4 γκολ. Και τη στιγμή που ισοφαρίζει και λες τώρα η ψυχολογία είναι δικιά της. Και με γκολάρα και όταν ισοφαρίζει. Γι' αυτό τι λέμε για μια ακόμη φορά, πολλωστή, για να γίνει βίωμα σε όλους, να το εμπεδώσουν όλοι, ποτέ μιλές ποτέ στο ποδόσφαιρο. Έτσι, όπως έγινε ένα εγκληματικό λάθος από φίλο μου χθες που περίμενε να πάρει πολλά χρήματα στον άσο της Μπέτης, βραδινό χθες το μάτς. Μαδάρε Θέλτα, εκεί το είχα. Μπέτης Θέλτα, προηγήθηκε με 2-0 η Μπέτης. Δεν κάνει κασάουτ. Με 2-0, δεν κάνει κασάουτ, δεν ασφαλίζεται. Ναι. Με παίρνει και πανηγυρίζει, αρχίζει να έχει έπαρση και να θα κλείσω την εταιρεία και δεν θα έχετε να με πληρώσετε και τα γνωστά αυτά, ναι, τα κινεζογαλλικά, τα αστεία. Ναι. Έτσι. Και τι γίνεται, το μάτς από 2-0 στο 60, γίνεται σε 14 λεπτά γίνεται 2-3. Και να παρακαλάει και να εύχεται. Η Μπέτης στο Θεό, τον Ισπανό, τον ανάλογο τι έχουν εκεί πέρα. Ωραία. Έτσι που το κάναν και 3-3 και φύγανε με την ισοπαλία. Ναι. Δεν κοντράρει στη Θέλτα ποτέ σε αυτά τα παιχνίδια των μικρομεσαίων. Δηλαδή παίζει Μπέτης Θέλτα. Δεν θα βάλει άσο ποτέ. Δύσκολο. Είναι κλασική τριπλή. Να πούμε λίγο και για την τρίτη ομάδα της Θεσσαλονίκης, αφού τη πήραμε τώρα με τη σειρά και θα πούμε και για την Καλαμάτα. Δεν ήταν για να χάνει. Ο Ηρακλής. Το έβλεπα. Για τον Ηρακλή. Δεν ήταν για να χάνει. Έτσι. Ο οποίος τώρα έχει. Σε δύο αγώνες, μία νίκη, μία ήττα. Ο Ηρακλής πρέπει να θωρακιστεί και να κάνει συνεχόμενες νίκες. Να δώσει την αίσθηση ότι αυτός είναι το απόλυτο φαβορί για να ανεβεί στην κατηγορία. Πράγμα που το θέλουμε όλοι μας. Επειδή είδα το ρόστερ, έχει πολλά παιδιά over 32-33. Αλλά που έτσι, αυτά έτσι θέλουν, ανεβαίνεις φίλοι, ναι, στην κατηγορία. Μαζί σου. Με εμπειρία. Αυτά όμως θέλουν αγωνιστικό ρυθμό. Αυτοί δεν δουλεύουν στα κόκκινα όπως είναι το καλοκαίρι, όπως είναι οι πιτσιρικάδες, όπως είναι. Αυτά τα παιδιά όλα θέλουν αγωνιστικό. Μόνο από τους αγώνες μπορούν να βρουν ρυθμό. Δεν έχουν άλλη τύχη. Δεν θα προπονηθούν ποτέ, ρε. Τώρα βάλω τον Κούσα 35 χρόνια να τρέξει από το χαζό. Ή το Μεδρινό. 38 Κούσα. Ναι, 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 ναι. Ή το Μεδρινό. Ή τον Κλέιτον στα 35. Ο Κλέιτον δεν έκανε προπόνηση 25. Yeah. Ωραία. Αυτή λοιπόν η μόνη ελπίδα είναι, επειδή καθυστέρησε πολύ το πρωτάθλημα, μέσα από τα παιχνίδια να βρουν ρυθμό και πατήματα. Πάλι καλύτερα την Κέρκυρα να χθες, όσο έβλεπα. Ναι, αλλά τώρα ψάχνει ο Ηρακλής το αποτέλεσμα. Αυτό τον ενδιαφέρει. Ναι, θα το να μάθει να κάνει κοινικές νίκες. Η δόξα δράμα χθες με τον Μπέο, το έγινε για να το πω. Όχι, όχι, μία. Όχι, δεν πάω. Σου λέω ανατροπή. Ναι, το γύρισε. Ανατροπή, το γύρισε. Δεν λέω ότι το στήσανε. Ναι. Ωραία. Η το Δράμα είναι πολύ καλή ομάδα, φίλε. Mm. Η Δράμα είναι πολύ καλή ομάδα. Αυτό και σου λέω, πήγε και έρθισε μέσα στα Τρίκαλα. Απλά και τα Τρίκαλα τα πήγε χάσανε από τον Απόλλωνα. Εντάξει, έτσι γίνεται. Το οποίο τον δίνανε διπλό, η ρεπόρτε του Απόλλωνα. Ναι. Θέλω να σου πούμε λίγα λόγια μια κατηγορία. Και εννοούμε τον Απόλλωνα Καλαμαριά, τον Απόλλωνα Πόντου, ο οποίος έκανε νίκη, κέρδισε τα Τρίκαλα με ένα 0. Με ένα 0. Στη Γάμα Εθνική. Ναι, φουτμπολί. Στη Βίτα. Φουτμπολί. Ναι. Ωραία. Εδώ, σε αυτή την κατηγορία, δεν θα υπάρχει το τρένο. Όχι, δεν θα υπάρχει. Με την καμία. Είναι 6-7 ομάδες στο ίδιο επίπεδο. Το καλύτερο ρόλο το έχει ο Ηρακλής. Θα βρει ρυθμό. Αλλά και με του πιάσει πανικού. Άμα του πιάσει πανικού, μετά αντίο ζωή. Θέλω να σα κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση.
Ναι. Για σένα η ισοπαλία αυτή του ΠΑΟΚ ήταν εύπεπτη, δηλαδή την κατ... σαν να νευρίασες. Όχι, νευρίασες. Γιατί ήταν δικό μας παιχνίδι. Ήταν ένα δικό μας παιχνίδι. Απλά με ηρέμησε κάποιος που μου λέει και έχει δίκιο ότι όπως πήραμε παιχνίδια που δεν ήταν, να τα πάρουμε. Ναι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Ναι, κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις. Ναι. Αυτό που θα πάρεις μια Κυριακή στο 90. Απλά είδα τη φάση του Μέγερη στο γύρισμα του Λιμνιού, που είναι έγκλημα που δεν ξεκινάει ο Λιμνιός. Επαναλαμβάνω, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή. Για μένα ο Λιμνιός είναι σε εξαιρετικό momentum αντί του Μπίσεσβαλ που δεν βλέπετε. Ας το ξεκουραστεί τον Μπίσεσβαλ. Δεν υπάρχει Μπίσεσβαλ με το παιχνίδι. Εδώ και 4-5 παιχνίδια δεν υπάρχει ούτε μια ενέργεια Μπίσεσβαλ. Ωραία. Δεν έχει στατιστικά, λες. Δεν έχει assist, δεν έχει goal. Τίποτα δεν έχει, ούτε ενέργεια δεν έχει. Αφού έχει σκάσει, ρε, άστον έξω. Δεν είναι ο Μπίσεσβαλ, είναι. Δεν έχει πάντα στη γειτονιά το συμπαθητικό χασικλί τη διπλανή πόρτα. Όχι, δεν έχω. Όχι, δεν έχω αριστάβα. Στην Τούμπα δεν έχει. Στην Τούμπα έχετε το συμπαθητικό χασικλί. Ναι, τέλο πάντων. Ο Μπίσεσβαλ είναι αυτό, ρε. Μην τον τρελαίνει. Α, θα την κάνει τη δουλειά. Μην τον πιέζει πολύ. Α τον φρέσκο. Α τον θα μπει, θα το κάνει. Game changer λέγεται ο Μπίσεσβαλ. Μπαίνει στο 65-70 και σου δίνει το παιχνιδάκι. Όταν κάθεσαι και τον κουράζει. Πώ το είπε αυτό για του μπέρδεψε και εμένα με μπέρδεψε. Game changer. Ναι. Αλλάζει το παιχνίδι. Ναι. Αλλαγή πεν μάλιστα. Ωραία. Πε μου ένα game changer του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 80. Game changer. Αριστή Κασαβίδη. Όχι, υπάρχει ένα χαρακτηριστικότερο όλων. Χρήστο Δημόπουλο. Ναι, ερχόταν πριν γίνει βασικό. Ερχόταν από τον πάγκο έτσι και ήταν δεδομένο το ένα γκολ. Ναι. Μπορούσε και δεύτερο. Ο οποίο ήταν στην καρδιά μου μέσα για πολλά χρόνια. Αν δεν μα πουλούσε σαν σκυλί. Κανονικά, σαν σκυλί στους 5 δρόμους, μην παίζοντα στον τελικό εκείνο με τη Λάρισα και στερώντα μα τη δυνατότητα να κάνουμε τον double. Ναι, να πήγαινε στην αρχή του Θεού, αλλά έπρεπε να παίξει. Τώρα γυρίσαμε και 33 χρόνια πίσω, έτσι, ανέτεια. Σαν να δευτερόλεπτο και πολύ καλά κάναμε. Με λίγα η βασιλική λόγια, εκπομπή έχει διαδρόμους δικούς της. Στη φάση που τρελάθηκα, λοιπόν, είναι που γίνεται σέντρα από το Λιμνιό και κάνει ο Μέγερη. Γιατί βγαίνει, αγόρι μου, μη βγει. Και την ακουμπάει λίγο, είσαι σαν να φύγει από το πόδι του Πρίγιοβιτς. Και εκεί τρελάθηκα στο 91. Ναι, ναι, ναι. Θα το κάνει γκολ. Ναι. Γιατί ο Πρίγιοβιτς έχει δώσει κατεύθυνση στον εαυτό του και στο σώμα του το, ότι θα περάσει από το Μέγερη. Έτσι το έχει εστιάσει. Ναι, ναι. Γι' αυτό βάζει το πόδι έτσι σε τέτοιο. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Δεν μας έδωσαν ένα πέναλτι, ξεκάθαρα και αυτό. Ναι. Κρατήστε το και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σας όταν θα μιλάμε για εγκληματικά διαιτητικά λάθη. Μεγάλο το φσέ του κατ' ένα τζίλο με τον οποίο πρέπει να θυμίσουμε όμως ότι πέρσι μας έπαιξε 6 αγώνες και είχαμε 6 νίκες. Εντάξει, δεν έκανε. Έτσι να λέμε. Δεν είχε προδιάθεση αρνητική. Το έγκλημα είναι στο δεύτερο λεπτό που βγαίνει ο Καντουρί. Επειδή πάλι ήταν ψηλή. Το έγκλημα είναι στο δεύτερο ο Καντουρί που σπάει την μπάλα στον Ζαμπά. Και είναι πιο εύκολο από πέναλτι αυτό το πλασέ που κάνει από εκεί με τα αριστερά και τη βγάζει την μπαλά out. Όχι, ρε. Στο δεύτερο λεπτό. Αν νομίζω το offside, ρε. Ναι. Offside. Εκεί είναι αποβολή και πέναλτι. Εκεί ακούει τον επόπτη. Ναι, του επόπτη είναι η κέλα. Και η αλητία είναι ότι ο επόπτη αυτό είχε προηγούμενα με τον ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ Ατρόμητο. Είχε ακυρώσει, είχε μετρήσει γκολ του Πέρκα που ήταν offside. Και ήταν χεσμένο. Τι τον βάζει σαν εδώ, ρε. Εκεί, φίλε μου, όμω δεν μπορούμε να χρεώσουμε τον Τζίλο με το σκεπτικό ότι ο βοηθό αυτή είναι η δουλειά του. Στο δεύτερο λεπτό, αν δεν μπορεί να δει, μη βλέπει. Μ' αρέσει που έκανε και ζέσταμα και η συγκέντρωση και τέτοια των ζώων. Και να σήκα τη μούτρα άμα τον δεις, ρε φίλε, δηλαδή. Δεν κάνεις, δεν έχω, πήγαινε σπίτι σου. Σοφάκη, Σαββατοκύριακο δούλεψες συστηματικά, γιατί ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος από τα μηνύματα που λάβαμε. Εντάξει, δεν σε με λες ούτε κερδισμένη ούτε χαμένη, όχι, έχασα τον ΠΑΟΚ εγώ. Έχασε τον ΠΑΟΚ γιατί πήρε το δικό σου δρόμο πήρα, και δεν άκουσε τον Βασιλιά το δικό που σε είπε γκολ, γκολ και 2-10. Πήρα το δικό μου δρόμο. Έτσι, γκολ, γκολ και 2-10 δώσαμε. Εγώ το έπαιξα κατευθείαν διπλό. Για να μην λένε ότι δίνουμε μόνο ΠΑΟΚ και μόνο. Δίνουμε με βάση αυτά που βλέπουμε. Με βάση το ένστικτό μας. Και το ξαναλέμε γιατί είμαστε οι πρώτοι που αυτοσαρκαζόμαστε. Μπορεί να γελιοποιηθούμε στα επόμενα. Αλλά σε αυτό το τριήμερο θεωρώ ότι πήγαμε εξωπραγματικά καλά. Και Ντόρτμουντ βγήκε. Και τι δεν βρήκαμε σοβαρά. Και η Τότενα. Και το Όβα. Και η Διπλό και Όβα και ό,τι μπορεί να φανταστεί. Εκεί κάπως το ισοστάθμισα λίγο με αυτά τα δύο. Οπότε εντάξει. Στην Goldbet με πήρε ένα φίλο και σε εκεί έκανα ένα τηλέφωνο ο Σόφη εκεί για να τον εξυπηρετήσουμε που είχε κάποια προβληματάκια. Τα έλυσε κατευθείαν. Εσύ και οι συνεργάτε κατευθείαν. Εξυπηρετούμε άμεσα όλου του χρήστε. Ασύγκριτε οι αποδόσει πραγματικά. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πάντα. Ασύγκριτε, ναι. Εντάξει, και σήμερα έχουμε κάποια πράγματα. Έχει η Ελλάδα, έχει η Ισπανία, βεβαίως. Έχει η Πορτογαλία. Έχει από ό,τι είδα και Ελλάδα κύπελο μπάσκετ, αν δεν κάνω λάθο. Μην πάρω κανένα στον. Παναθηναϊκός Προμηθέας. Ναι, Παναθηναϊκός Προμηθέας. Ή Προμηθέας Παναθηναϊκός. Προμηθέας Παναθηναϊκός είναι. Είμαστε στα κανονικά. Στα ημιτελικά, εκεί ήθελα τώρα να εστιάσουμε να πάμε στο μπάσκετ. Όπου πάω κέρδισε την ΑΕΚ με 82-80. Μπράβο στα παιδιά. Έτσι ξεφύγαμε μια φορά και 10 πόντους και 11. Μας στάσανε. Αλλά στο τέλος, έτσι, Ολύμπια ψυχραιμία στις βολές. 22 στις 22. Αυτό είναι τεράστιο. Στο μπάσκετ οι βολές παίζουν πάρα πολύ κομβικό ρόλο. Εννοείται. Δηλαδή, βλέπεις κάτι μάτσο το οποίο χάνεις 6 βολές, 7 βολές, 8 και στο τέλος διαφορά είναι 3 πόντοι.
Και αν κάνεις απλό συνδυασμό, οι βολές να μπαίνανε, τα φιλιά μου. Καλό βράδυ. Τώρα είστε καλά. Οι βολές μπήκανε. Ημιτελικό και τώρα παρακαλώ να πέσουμε με την Κίμη. Η Κίμη, η οποία κέρδισε. Ακού τη γνώση, έχω τη γνώση. Η οποία κέρδισε στον ημιτελικό το Περιστέρι. Ναι, πρώτο ημιτελικό, συγγνώμη. Από το οποίο πριν μια εβδομάδα είχε χάσει με 31 πόντους. Και υπήρχε φίλος, οπαδός του στοιχήματος, επαγγελματίας παίκτης, ο οποίος έπαιξε Κίμη. Πάρα πολύ μεγάλο ποσό, σεβαστό, σε συνδυασμό με τι? Με Κατσάνοφ, τενίστας είναι αυτός κύριε, τελικός, ναι. Με Κατσάνοφ, με Τζόκοβιτς. Μεταξύ τους παίζανε στον τελικό. Και έπαιξε Κατσάνοφ. Κατσάνοφ με 5 ποσοστό στην ευθεία. Και δικαιώθηκε απολύτως. Γιατί. 2,5 φράγκα η Κίμη και 5. 2,40 επί 5. Επί 450 το στοίχημα. Τι λες, δε, ναι, μάγος κανονικός. Δεν ασφαλίστηκε ποτέ. Γιατί ο άνθρωπος ξέρει, έχει γνώση, είδε ότι ο Τζόκοβιτς, πήγαμε στο τένις τώρα, αλλάξαμε άτομα. Δεν είναι σε φόρμα. Όχι, δεν είναι σε φόρμα. Την προηγούμενη μέρα ακριβώς έπαιζε ημιτελικό με το Φέντερερ. Ναι. Εγώ είμαι λάτρης του Φέντερερ, έτσι. Ναι. Τον οποίο κατάφερε να τον κερδίσει με 2-1 σετ. Δύσκολα, ναι, πολύ. 100 game παίξαν. Ναι. Παίξαν 3 ώρες. Ναι. Και μετά από 16 ώρες έπαιζε τελικό. Εμένα δεν μα το λες αυτό, Διόγκο. Με ένα παιδάκι, παιδάκι εννοώ σε εισαγωγικά. Πέδαρος είναι ο Κατσάνοφ, ένα Ρώσο τενίστα, 22 ετών. Είναι αυτή η φουρνιά των κοντά στον Τσιτσιπά. Ναι. Όλοι αυτοί όμως, οι 4-5 που λέγαμε, οι τενίστες, είναι 2-3 κλικ παραπάνω από τον Τσιτσιπά το δικό μας. Ναι. Ο Σβέρεφ που λέγαμε, ο Κατσάνοφ, ο Τσόριτς. Έτσι, για, μαθαίνουμε και για το τένις. Mm-hmm. Γιατί και το τένις πρέπει να το βάλετε στη ζωή σας στοιχηματικά. Η 15η θέση είναι ο Στέφανος. Ο Τσιτσιπάς. Ναι. Ναι. Με 2.095 βαθμούς στο σύνολο. Εντάξει. Αυτό όταν λέμε ATP 1000 για να καταλάβετε που έγινε στο Παρίσι, είναι 1000 πόντι που προστίθενται για να γίνει στο τέλειο ποιος είναι νούμερο 1, ποιος είναι νούμερο 2. Είσαι ο μόνος του ποιότης που ξέρει αυτά τα πράγματα. Φίλοι. Σε παρακαλώ. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος στην Τούμπα. Δηλαδή, αν πας... Η Τούμπα είναι η ομορφότερη συνοικία κατά την άποψή μου της Ελλάδος. Όχι τη Θεσσαλονίκη απλά και μόνο. Είναι κέντρο απόκεντρο. Έχει τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Εκτός του ότι, να πούμε και το κεντρικό, Le Pandelé. Le Pandelé. Le Pandelé. Και του παλογίζεται εκεί. Βέβαια του παλογίζεται. Τι είναι. Είναι 400-500 μέτρα από το γήπεδο. Βέβαια Τούμπα. Τούμπα είναι τεράστια συνοικία. Άνω κάτω Τούμπα μπορεί να είναι πάνω από 100.000 κόσμο. Ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται. Πάμε διάλειμμα. Και ενώ δεχόμαστε πιέσεις για βάντες χωρίς αμοιβή, αν είναι δυνατόν. Κάτι το οποίο είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Κανονικά. Κύριοι, δεν θα κάνετε τίποτα χωρίς να παίρνετε χρήματα. Τίποτα, ούτε θα αναπνέετε. Απλά είναι τα πράγματα. Φιλικά χτυπήματα στην πλάτη. Και καλό παιδί είναι αυτός, θα μας την κάνει τη δουλειά. Ανήκουν ανεπιστρεπτοί στο παρελθόν. Να πάμε λίγο τη συζήτηση. Σε παλιά μεγάλα ταλέντα. Δεν θα κάνει αβάντα παρά την πίεση που. Όχι, δεν θα κάνω καμία αβάντα. Δεν ακούστηκε κάποιο νούμερο, κάτι άκουσα. Όχι. Παγερά διάφορο. Θέλω να μιλήσουμε έτσι γρήγορα, να μου πει από την περιοχή σου εκεί που μεγάλωσε, Θεσσαλονίκη. Ναι. Θεσσαλονίκη. Ναι. Αν είχε κάποιο μεγάλο ταλέντο το οποίο δεν κατάφερε για διάφορου λόγου να παίξει ποδόσφαιρο. Όχι, και σαν να φέρει μεγάλο ταλέντο που έπαιξε. Πε μου άτομο, όχι, θέλω να μου πει παίχτη που ήταν πάρα πολύ καλό, που μάγευε και τελικά έπαιξε ο φίλο του απέναντι, ο δίπλα όχι, και ο είχαμε τον Λεωνίδα τον Πρίτση στην Επτάλοφο που ήταν. Ποιο Λεωνίδα? Τον Πρίτση στην Επτάλοφο που έπαιζε στον Πάουκ, αλλά ήταν οικοπρόσκητο και οι προπονητέ πλάκουνε. Δηλαδή χάθηκε λόγω χαρακτήρα. 100%. Μάλιστα. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε τρία αδέλφια, στου αδελφού Βάντσι. Έτσι. Όχι Βαντσίκ. Όχι. Είναι Έλληνες. Ναι. Έλληνες από την Ήμβρο. Ήμβρο, στένεδος, ανταλλαγή πληθυσμών, ναι, συνθήκη των Σευρών και στη συνέχεια ναι, συνθήκη της Λοζάνης. Είναι και ιστορική. Βεβαίως, αν είναι δυνατόν, τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, ο Στέφανος ο Βάντσος, ένα χαρισματικό ταλέντο στη δεκαετία του 80 στους ερασιτέχνες του Άρη. Ναι. Και ανατρέξουμε λίγο τη μνήμη μας. Ένας κανονικός βιρτουόζος της μπάλας. Ναι. Δεν υπήρχε κάποιος που να τον έβλεπε από τους τότε. Δεν υπήρχαν τότε σκάουτερ, κατάλαβες. Δεν υπήρχε κάποιος καλός παίκτης αυτός και το ένα και το άλλο. Ο οποίος το ότι δεν έπαιξε αυτός ποδόσφαιρο είναι κάτι μαγικό. Δηλαδή είχε τεχνική κατάρτιση, ακούστε τι θα πω, ξέροντας, έχοντας πλήρη συνείδηση των λεγόμενων μου, εφάμιλη του Χατζηπαναγή, τέτοια κατηγορία. Μάγος. Κι όμως αυτός ο παίκτης δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Γιατί δεν έπαιξε? Για διάφορους λόγους. Για ένα τραυματισμό. Έτσι, σοβαρό κεντρικό, σοβαρό. Και γιατί ο χαρακτήρας του ήταν λίγο ιδιαίτερα ελαστικός, ατίθασος. Ίσως έβλεπε να παγωθούνται άλλοι και μέσα του να φούντωνε μια αδικία. Έτσι, τέλος πάντων, δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Έτσι, τώρα τι λέει. Τώρα είναι στην γιατί δεν έπαιξε. Τώρα δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Τι να λέμε αυτά που έλεγε και ο Ντάφη, ο Μαχαιρίδης, όταν πήγε το μετάνιο στα σκύλος. Έτσι. Υπάρχουν λάθη τα οποία τα κάνουμε. Οι άνθρωποι που δεν
είναι στις κομβικές στιγμές της ζωής μας να μας μπρόξουν και να κάνουμε τη διαφορά. Και ακολουθούμε μια άλλη εντελώς διαφορετική ζωή σε σχέση με αυτή που φανταζόμαστε και οραματιζόμαστε στα νεανικά και φηβικά μας χρόνια. Ο δεύτερος αδερφός, ο Κώστας ο Βάντσος, έτσι, over 50 αυτή την εποχή, ένα παιδί το οποίο κάθεσε και τον ακούς επί παντός επιστητού, εκπληκτικός ομιλητής και με το ποδόσφαιρο καμία απολύτως σχέση. Μαύρα τα μεσάνυχτα, μαύρα. Αλλά πάρα πολύ καλός στο να σχολιάζει οτιδήποτε. Δηλαδή κάτσε στο διπλανό τραπέζι και άκου το να μιλάει. Και για μπάλα σχολιάζει. Ναι, με μηδέν βρίσιμο, τίποτα, ποιοτικότατες, ελληνικότατες, ωραίες λέξεις όπως πρέπει και με πάρα πολύ σωστός. Αλλά από μπάλα μυρωδιά, τίποτα. Και ο τρίτος αδερφός από αυτούς ήταν ο Θανάσης ο Βάντσος. Έτσι, κάνω μια αναφορά σε αυτή την εποχή. Έτσι, ο οποίος και αυτός ήταν εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, ίσως ο καλύτερος ατακαδόρος όχι της Βόρειας Ελλάδος, θα πω της Ελλάδος γενικότερα, έτσι, και τον οποίο το χάσαμε από κοντά μας πριν από ένα χρόνο σχεδόν. Ατάκα θυμάσαι? Τίποτα, ο άνθρωπος έχει πει τα πάντα. Δεν είναι ατάκα, είναι οι ατάκες. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε ένα βιβλίο οι ατάκες του Θανάση του Βάντσου. Δηλαδή τώρα όσοι μας ακούνε και είναι πολλοί αυτοί, κουνάνε με απόλυτη συγκατάβαση το κεφάλι τους. Έτσι. Και είναι αυτός που έλεγε αυτά που θα πω εγώ, μην τα λέτε παρακάτω να βγάλετε γκόμενες. Παράδειγμα. Έτσι, και κάτι τέτοια. Παράδειγμα, είχε ένα center for ο Άρης τον Ιζίνου, 2-3 εγώ θα πω. Και τον έλεγα στη Σάντος έπαιζε αυτός. Και με λέει Γιώργο, μπερδεύεσαι. Τη Σάντος έβλεπε. Όσοι έπαιζε. Ακούς. Είναι αυτός που θα πει, έκανε προπόνηση κάποιος και το λέει αδελφέ, πού είσαι, δεν σε κάλεσαν. Πού στην Εθνική Φτωχών. Και διάφορα άλλα τέτοια, είπαμε έτσι, ένα μικρό pot pourri. Να κλείσουμε λοιπόν αυτή την παρεθοντολογία και να πάμε στα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά, στα οποία δεν κάναμε αναφορά. Τη Σάντος έβλεπε. Ναι, τη Σάντος έβλεπε. Ξέρεις, θυμάσαι ένα σεντερφόρ, είναι η Ζήνη, το χάρις. Πώς δεν θυμάμαι. Ναι, μαύρο. Θυμάμαι και το πρώτο παιχνίδι που τον είδα. Κάτι φιλικά που παίζαμε στο Καφτατζόγλιο, καλοκαιριάτικα και σκάγαμε με τις αγιονάζες τους παραλίες. Μπράβο. Τότε πάω κάτι σε Ηρακλής, παίζαμε τουρνουά μαζί. Δεν είχαμε 30 νεκρούς που θα είχαμε τώρα. Δηλαδή, είπα, το καλύτερο απ' όλα ήταν όταν γινόταν τα μάτς, τα φιλικά, το πάω κάβεις, όταν ερχόταν την προετοιμασία η ομάδα. Αυτό απορώ γιατί έχει διακοπεί. Αυτό το μάτς είχαμε 100 συλλήψεις. Εντάξει τώρα. Γι' αυτό εγώ μέσα στα τρία μεγαλύτερα άσχημα του ελληνικού ποδοσφαίρου θεωρώ ότι είναι η μη μετακίνηση οπαδών. Mm-hmm. Χάνει το ποδόσφαιρο 50% από την γοητεία. Δηλαδή δεν υπάρχει παιδεία να κάτσουν, να κάνουν επιμόρφωση. Γιατί τα κακοποιά στοιχεία που υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, δεν θα ήθελα ότι φλούμε. Έτσι. Μπορούν να περιοριστούν. Γιατί υπάρχουν κάποιους τους οποίους τους σέβονται αυτοί. Πρέπει να βρούμε αυτούς. Σε αυτούς τους οποίους σέβονται τα κακοποιά στοιχεία. Για να τα απομονώσουν. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην Αγγλία. Ωραία. Εκεί είδαμε μια Manchester City σαρωτική. 6-1 τη Southampton. Πλέον το ποδόσφαιρο του Guardiola είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι η συνέχεια του Cruyff. Και κάποιος θα ψάξει τη συνέχεια του Guardiola σε κάποια φάση. Αυτό είναι. Η ιστορία γράφει. Η Chelsea κέρδισε την Crystal Palace στο Λονδέζικο Ντέρμπι με 3-1. 85-15 κατοχή. 85-15 με ένα Μωράτα, ο οποίος άρχισε πλέον και βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα. Μόνο στην Τούμπα δεν τα βάζει ο Μωράτα, να ξέρετε. Δεν μπορεί. Μόνο στην Τούμπα δεν τα βάζει, κάτι ένιωσε εκεί. Ωραία. Και στην πρώτη θέση λοιπόν μόνη της η Manchester City, γιατί στο Ντέρμπι ένα πάρα πολύ ωραίο. Σε κυνηγάει ο συνάδελφος, αν δεν βγήκε. Ναι, με κυνηγάει. Και καλά κάνει και με κυνηγάει ο συνάδελφος, αλλά ήταν ένα μάτσο το οποίο μπορούσε να λήξει over 6,5. Ο Λένο, τερματοφύλακας της Arsenal, έτσι, το οποίο αποκτήθηκε από την Bayern του Leverkusen, ήταν εκπληκτικός. Και από την άλλη και ο Άλισον, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της Liverpool, έπιασε και αυτός πάρα πολλά. Γίνανε οι φάσεις. Εκατέρωθεν. Εκεί έχουμε να εστιάσουμε στο εκπληκτικό γκολ που πετυχαίνει ο Λακαζέτ. Δεν ξέρω αν το είδες. Όχι, δεν είδα. Θα κλάψεις. Θα κλάψεις. Δηλαδή κίνηση μαγική σεντεφόρ, την παίρνει το μπάλα με πλάτη και γυρνάει σε πρώτο χρόνο από τη γωνία της μικρής περιοχής χωρίς να την έχει την εστία. Την εστία την έχει στο μυαλό του. Κάνει μια στροφή 360 μοιρών και στέλνει την μπάλα να επαναπαυθεί στα δίχτυα του Λένο, του Γερμανού τερματοφύλακα, είπαμε. Λοιπόν, στην Γαλλία, εκεί μπορούν να σταματήσουν το πρωτάθλημα γιατί η Παρί παίζει μόνη της. Εντάξει, δεν έχει κανένα νόημα. Μπορεί να τα κάνει φιλικά από εδώ και πέρα τα μάτς. Έτσι, ενδιαφέρον έχουν οι δεύτερες και οι τρίτες θέσεις, όπου είχαμε μια ισοπαίδωση πάλι της Μαρσέικ από τη Μομπελιέ. Ένα μάτς που είδα πολύ στοιχηματικά και έχασε πολύ κόσμο. Η Μομπελιέ, παιδιά, να την τιμάτε. Στοιχηματικά. Και πολύ καλή έδρα. Εγώ αυτό είδα. Και πολύ δεμένη ομάδα, πολύ καλές αποστάσεις, πολύ καλή κυκλοφορία, πολύ αθλητική ομάδα. Αμυντικά μην τη φοβάστε και μπροστά αν βρει ρυθμό, τους πέθανε τους άλλους θες. Να περάσουμε φωτοβολίδα και από τη Γερμανία, που εκεί η Bayern δεν έχει βρει ακόμα το ρυθμό της. Δίνει την ευκαιρία στις άλλες ομάδες να ξεφύγουν στη βαθμολογία. Μακάρι, μακάρι, ευχής έργων είναι να διεκδικήσουν τρεις ομάδες στο πρωτάθλημα, αυτές που φαίνεται ότι ξεχωρίζουν, η Dortmund, η Gladbach και η Bayern φυσικά του Μονάχου. Έτσι, η Gladbach, για πες μου λίγο, με παίκτη της Gladbach, δεκαετία του 70,
και 80 λίγο, βγήκε και κορυφαίος παίκτης στην Ευρώπη. Τον ξέρεις? Κλάους άλλος. Όχι. Ο αριστερός ο Μπάκ. Δανός. Σίμονσον. Σίμονσον ήταν αριστερό εξτρέμ. Ναι, αυτός. Ναι. Της Gladbach. Παιχτούρα. Ναι. Βγήκε η ανάλογη χρυσή μπάλα, την είχε πάρει τότε. Ποιο παίκτη πήρε με χρυσή μπάλα η Gladbach τη δεκαετία του 80. Παίκτη που είχε πάρει τη χρυσή μπάλα και δεν ακούμπησε. Gladbach. Δεν ξέρω, τα τζάμπρα σκεφτώ. Να μην την πέρασες, ναι, πέρα. Ναι, Μπελάνοφ. Α, δεν το θυμάμαι καθόλου. Νικόλ Μπελάνοφ, ναι, σαν παίκτη το θυμάμαι, φίλε. Mm. Ούτε ήξερα ότι πέρασε με την Gladbach, φανταστείς. Πήγε στην Γερμανία, τελείωσε. Πήγε στα μάτια, δεν πάνε, γεια σας. Ήταν το πρώτο παράδειγμα του γιατί δεν παίρνεις παίκτες από το σοβιετικό καθεστώς τότε. Στην Τουρκία είχαμε μεγάλο ντέρμπι. Γαλατά Φενέρ. Μας πέθανε. Η Γαλατά προηγήθηκε με 2-0. Το σύγχαμα. Ενώ άρχισαν όλοι να το κυκλώνουν στοιχηματικά. Εγώ το άφησα και μετά το είδα στο 2-2. 2-1, 2-2 λοιπόν. Μια Φενέρ η οποία είναι σε τραγική κατάσταση. Είναι τέταρτη από το τέλος. Ναι, σε εμάς βρήκε να ανοίξει τα μάτια της. Σε εμάς βρήκε να ισοφαρίσει. Ναι. 2-0 είναι Γαλατά. Άστο, στο οποίο πρωτάθλημα της Τουρκίας προηγείται η Μπασάκ Σεχίρ, μια εκπληκτική ομάδα. Έτσι, και εγώ θεωρώ ότι αυτή θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Πολύ καλό ρόστερ. Και πολλούς παίκτες. Καλούς παίκτες. Ο Αντεμπαγιόλ εκεί παίζει. Ναι, βέβαια. Στην Ισπανία είδαμε λοιπόν την Μπαρτσελόνα να γυρίζει ένα μάτς χαμένο για όλους. Μια Μπαρτσελόνα χωρίς Μέση. Έτσι. Κατάφερε σε 2 λεπτά, στο 88 και στο 89, να κάνει 2 γκολ και εκεί που βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-1 να το γυρίσει 2-3. Η πατσαβογιά του Ντεμπελέ γίνεται το παιχνίδι. Ναι, η πατσαβογιά του Ντεμπελέ και μετά ο Σουάρες, ο οποίος βρίσκεται σε καταπληκτικό φεγγάρι. Τα κάνει όλα γκολ τώρα. Όχι, ξέρεις τι έχει πάθει. Τα βάζει μέσα. Θα σου πω τι έχει πάθει ο Σουάρες. Λέει, χτύπησε ο κοντός. Άμα κρυφτώ κι εγώ, τελειώσαμε. Ναι, κερδίσουμε ποτέ. Άστα λίγο. Και γι' αυτό είναι μεγάλος παίκτης. Γιατί βγαίνει μπροστά. Βγαίνει μπροστά, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό φίλε έναν παίκτη τον κρατάς χρόνια στο κλαμπ. Για να γίνει κομμάτι του κλαμπ. Αυτό το ότι αλλάζω τον κορμό μου κάθε τρεις και λίγο και κανένας δεν νιώθει που βρίσκεται. Είναι έγκλημα. Είπαμε, οι μεγάλες ομάδες πρέπει να έχουν 6-7 παίκτες αναντικατάστατους, ραχοκοκαλιά και οι 3-4 να είναι δύο μεταγραφές, ένας να βγαίνει, ένας ένα να project βγαίνει, που θες να φτιάξει για πουλήσεις, ένα ναι, έτσι. Μπράβο. Ένα περιουσιακό στοιχείο, ένας μικρός που θα βγει, ένας μεγάλος που κάνει καλή χρονιά, αλλά θεωρείς ότι δεν μπορεί, δεν έχει παραπάνω ταβάνι. Και είπαμε, οι μεγάλες ομάδες, εμείς δεν δενόμαστε με τα πρόσωπα. Εμείς είναι ευρεία η έννοια του όρου, έτσι. Θα κοιτάμε μόνο την ομάδα που αγαπάμε. Στην καρδιά που έχουμε, όχι τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα είναι παγερά διάφορα. Έρχονται και παρέρχονται. Mm. Βλέπετε ποδοσφαιριστές που πάνε από τη μια ομάδα στην άλλη και αρχίζουν τα γλωσσόφυλλα στις φανέλες. Τροπή και έσχος. Έχω να σας πω 30 τέτοια παραδείγματα. Mm. Και πολλούς και περάσανε από τον ΠΑΟΚ. Φιλιά και μην τα ακούτε αυτά. Μην τα βλέπετε. Ναι, δεν υπάρχουν. Έτσι. Αόρατα. Έτσι, τα χρήματα ψάχνουν τα παιδιά και καλά κάνουν. Τη δουλειά τους κάνουν. Είναι επαγγελματίες. Εγώ το σέβομαι αυτό. Το ναι, σέβομαι. Ναι. Τώρα δεν μπορεί άλλο να πει στον Άρη να φυλάει τη φανέλα και στον Πάοκ να τη φυλάει με γλωσσόφυλλο τη φανέλα, να πηγαίνει στον Ολυμπιακό ξανά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι. Τι απ' όλα είσαι. Είναι σαν και αυτό που λέει και ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος πλέον. Έτσι, η Παναγιά δεν είναι μαζί μας, σαν η Παναγιά να είναι Πάοκ. Γιατί η Παναγιά να μην είναι Παναθηναϊκός, να μην είναι Ολυμπιακός. Απαγορεύεται. Δεν ξέρω, φίλε. Γιατί να είναι στόπερ, δηλαδή στον Πάοκ πρέπει να παίζει λίμπερο κατά τις παλιές εποχές που ήταν ο ίδιος προπονητής και τότε τα ξέρετε τα πράγματα καλύτερα. Ναι. Κλείνεται και αυτή η παρένθεση. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στην Ιταλία. Σκούπα τα έχουμε πάρει σήμερα. Ναι. Να τα πούμε. Έτσι. Εκεί έχουμε τη Γιουβέντους, η οποία πραγματικά σέρνει το καράβι μόνη της. Έτσι δεν υπάρχει. Πάλι σοφαρίστηκε, πάλι. Κολοτρίβεται. Όλα απίστευτο την μπάλα, μπέστε να το δείτε. Το πρώτο γκολ. Τρεις παίκτες μαζί περνάει, προσκυνάνε όλοι, δεν καταλαβαίνουν που είναι η μπάλα και τη βλέπουν μόνο στα δίχτυα του τερματοφύλακα. Γιατί και φίλε, σοφαρίστηκε 3-1 κέρδισε. Εντάξει. Εσύ, δεν είναι μίχρο, σοφαρίστε. Κλείσαμε από τα μεγάλα τα πρωταθλήματα. Να πούμε στο λίγο... δικό μας δεν πάμε. Ναι, να πούμε τόσο αυτό λέω. Ο μεγάλος Μαξ Χάβος που είχε κάνει τη Λαμία ομάδα. Αυτό το από εδώ. Δικαιωνόμαστε απόλυτα και προπαντός εσείς Σταύρο, εγώ έχω μάθει να τιμώ αυτούς που λένε τις προτάσεις τους και δικαιώνονται, όπως και κυνηγάω νελέητα όταν κάνουν λάθη. Έτσι πρέπει να είμαστε στη ζωή. Δεν έχει ίσως μάλλον και μπορεί. Υπάρχει ναι και όχι. Μπράβο στον Ιωακήμ, τον Χάβο, που πήρε μια ομάδα η οποία ήταν έρμεος στις διαθέσεις του καθενός και την έκανε πλέον ανταγωνιστική πλήρως. Δεν έχασε ο Κούγια στη Λιβαδιά, που σου είπα. Ο Κούγια στη Λιβαδιά δεν έχασε. Ναι. Μπράβο. Σφιχτός ο Απόλλωνας στο Αντεράκι ήταν δώρο, 1,93. Ναι, ήταν. Ήταν σήμερα, να πάμε λίγο στα σημερινά τα μάτς, αν έχουμε να δώσουμε το κάτι. Το Παναθηναϊκός, το Άκη Παναθηναϊκός. Ναι, Χιάκ Παναθηναϊκός. Και είπαμε σε ένα μάτς στο οποίο αδικημένος φεύγει ο Παναθηναϊκός σε εισαγωγικά με τα μωρά του. Ναι, ναι. Εμένα η Άκη φίλε δεν με πείθει. Φίλε, δεν έχει ρόστερ. Εγώ έλεγα εδώ και καιρό έτσι, ότι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, που είναι πίσω κι αυτός έτσι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, θα είναι ο Ολυμπιακός. Κοίτα, άμα φάει τους μείον τρεις,
και συν 4-7 και τούμπα και αυτός είναι λίγο πίσω πλέον. Έτσι. Ωραία. Και αυτό πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ας γίνει. Έχουμε δεχτεί εμείς τέτοιες τιμωρίες άπειρες. Άστο, δεν ξέρω. Αλλά εγώ, σαν βασιλιάς, η προσωπική μου άποψη, καθαρά είναι ότι θέλω τα μάτς και τα πρωταθλήματα όλα να παίζονται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Στην πεδιάδα να πολεμάνε. Με δόρυ, με ξύφος, με σάριζα, σώμα με σώμα. Αλλά εμένα εκεί μου αρέσει να κρίνουν τα παιχνίδια. Και όχι στις δικαστικές αίθουσες. Και αναφέρομαι στο περσινό κλεμμένο χάρτινο πρωτάθλημα. Έτσι. Ή σε μια κόκκινη κάρτα πριν, μετά. Και ο δόλος και να αντιμετωπίζετε το μάτς, έτσι, με απόλυτη ισονομία από όλους τους παράγοντες. Του χρόνου πρέπει να καταργηθεί η αφαίρεση βαθμού. Είναι κομική η φάση. Εμείς επειδή την πληρώσαμε, δεν μπορώ από τη στεναχωριά μου που το παθαίνουν οι άλλοι φέτος. Αλλά είναι στη λάκα μπήκαν αυτοί. Αυτοί έσκαψαν τη λάκα, αυτοί μπαίνουν μέσα τώρα. Αφού μας κλέψαν ένα πρωτάθλημα. Να δώσουμε για σήμερα τα σημεία μας, ότι βλέπουμε. Λοιπόν, πες μας, Σόφη Κοβίτση μου, σήμερα δεν είναι. Σήμερα σε πέρα μονότεμα, γιατί είχε πολλά μάτς. Δεν πειράζει. Έχει σήμερα ελληνικό μάτς. Έχει, έχουμε Ελλάδα σήμερα. Αστέρας Τρίπολης. Δώστε μου λίγο. Με Ξάνθη. Ξάνθη είναι ψηλά, εντάξει. Ναι, Αστέρας Τρίπολης. Ψηλά με ήττα. Ναι. Το 1,70 κινείται, 1,65 πόσο είναι. Ο Άσος. 1,62. Άσος είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Ναι. Έτσι, το Χ. Το Χ είναι στο 3,62. 7,5 ώρα είναι ώρα Ελλάδος, ναι, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Τρίπολης, Ξάνθη. Εγώ αυτό το βλέπω, κύριε, άσο του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και αδικείται κατάφορα. Δηλαδή, πώς λέμε κάποιος ότι παίρνει τυχερά μάτς, ο Αστέρας Τρίπολης έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς. Αλλά το ποσοστό είναι τόσο, γιατί θα φορτωθεί για αυτόν τον λόγο που θες, που λες εσύ. Ωραία. Γιατί ποδοσφαιρικά είναι ένα παιχνίδι που η Ξάνθη τώρα δεν χάνει εύκολα. Όχι, δεν χάνει εύκολα σε καμία περίπτωση. Ναι, δηλαδή. Κανονικά είναι όλες οι στιγματικές το παίζουν εκεί γύρω, δεν είναι ότι είναι θέμα goal bet. Στοιχηματικά το παιχνίδι είναι για ένα 85, ένα 90. Ο Άσος. Αλλά επειδή θα φορτωθεί δικαιολογημένα, θεωρώ ότι είναι normal αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. 10 η ώρα έχουμε Αγγλία, να ξέρεις. Έχουμε το Huddersfield Fulham. Ένα πολύ ωραίο over 1,5 στο 1,40 κάπου κινείται. Φάνταση του σφιχτή πάρα πολύ. Σφιχτή, γι' αυτό είναι το over 1,5 έτσι, ρε φίλε, αλλά είναι Αγγλία. Το over 1,5 στην Αγγλία βγαίνει 85%. Ναι, γιατί εντάξει, και στο 75 να είναι 0-0, έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Ναι. Και επίσης υπάρχει ένα ισπανικό το οποίο εγώ το βλέπω τσιμέντο. Είναι το Εσπανιόλ Μπιλμπάο. Τσιμέντο. Με μηδενική γανιότα, να το πούμε αυτό. Άσος, Ισπανιόλ είναι χρυσή. Μηδενική γανιότα μας ενημερώνει η Σοφία. Άσος. Άσος των Ισπανιών. Ναι, εμένα η τριάδα μου είναι αυτή σήμερα. Για πες την, για να καταλάβω. Ισπανιόλ Άσο, Αστέρας Τρίπολης Άσος και over 1,5 το Huddersfield Fulham. Πολύ βιβλικό. Είναι κοντά στις 8 μονάδες, όχι 6 μονάδες κάπου. Εγώ θα κινηθώ και σε ένα μάτς σήμερα στη Β' Γερμανίας. Ναι. Παίζει το Αμβόργο με την Κολονία. Είναι θύμισες του παρελθόντος. Ένα Αμβόργο το οποίο δεν είχε πέσει ποτέ. Έπεσε όμως. Έτσι, το ρολόι μπορεί να το βάλουν εκεί που ξέρουν. Ναι. Το ρολογάκι. Το ρολόι μπορεί να πάει δίπλα στο Big Bang και να μετράει την ώρα εκεί πέρα. Ναι. Έχουν για ένα καλό παίκτη το Αμβόργο, μας ενδιαφέρει να μας τον δώσουν. Τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο. Τραυματίας πάλι. Θα βοηθήσει τα μέγιστα. Θα βοηθήσει πιο πολύ από το Χατσερίδη όμως. Και τραυματίασον. Ναι. Ωραία. Τέλος πάντων. Το Αμβόργο Κολονία, εγώ θα δώσω άσο το Αμβόργο. Καλή είναι η Κολονία. Μαζί είναι, μαζί. Τι πότε θέση είναι, πώς θα γίνει. Έχει ένα μπροστά που δεν ξέρει καθόλου μπάλα και όποτε τη βρει τη βάζει, τον έχεις δει. Δεν ξέρει καθόλου. Καθόλου. Μ' αρέσει αυτή η ισοπεδωτική σου τάση, αυτός ο απόλυτος μηδενισμός που αποπνέει από σένα με τρελαίνει. Βλέπεις έξω από την περιοχή. Λες ο άνθρωπος τι δουλειά κάνει αυτό, ένας κυπουλός μέσα. Ωραία, στο παιχνίδι. Και μόλις την πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, μεταμορφώνεται. Σε εκτελεστή. Τακ, 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 πάρ' τα πέρα. Πώς το λένε, ρε. Ντερότε. Ντερότε. Στον Κάρδη έπαιζε αυτό, να ξέρεις. Ναι. Βέβαια. Ναι. Στάβα από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα. Ποιο εσύ θεωρείς καλύτερο, ποιο έβλεπες πιο εύκολα. Την Αγγλία. Μπράβο. Συμφωνούμε απολύτως. Η Ισπανία κουράζει. Συμφωνούμε απολύτως 100%. Το αγγλικό πρωτάθλημα είναι χάβμα ιδέστε για τα μάτια ολονών. Ξέρεις γιατί. Γιατί έχουν ξεκάθαρη φιλοσοφία. Οι Ισπανοί, ενώ έχουν ομαδάρες και πολύ καλή τεχνική, έχουν ένα τουπέι λύθη. Ότι όλοι να δείξουν ότι είναι καλοί. Ωραία. Χιλιμάγοι μαζί. Ναι, ναι, δεν παίζουν όμως. Δεν παίζουν. Δηλαδή σετάρουν, κάνουν, κυκλοφορούν την μπάλα. Τι ωραία την κυκλοφορώ. Τι ωραία την κυκλοφορώ. Πήγαινε, παίξαμε στη City, πάει 6 γκολ και έχει το διάλογο. Αφού την κυκλοφορείς ωραία.
Δεν είναι. Αρχίζει πλέον και μ' αρέσει το ιταλικό ξανά μετά από χρόνια. Γιατί είχε γίνει πιο ανοιχτό. Δεν είναι εκείνο το κατενάσιο. Δεν εστιάσαμε καθόλου στο 5-0 τη Ίντερ. Το έχω πει για Ιταλία. Χωρίς να βάλει κούρδι κάρτι. Έβδομη, ναι. Έβδομη νίκη. Mm. Έτσι προχωράει. Συνεχόμενες. Έχει πάρα πολλούς φίλους στη Ίντερ η Θεσσαλονίκη. Δεν το ήξερα. Είναι αυτή μάλλον που. Είναι ρατζούρ, είναι πολύ. Ιδιοκτήτης θεματικής θα είναι μάλλον. Γιατί όχι, όχι. Θα έχουν κάνει και το ζουν, εκατομμύρια εγώ από την Ίντερ. Τι. 5-0. Ναι, ωραία σκόρ αυτά. Καθαρά σκόρ, εύκολα, μεγάλα, τίμια. Η Ίντερ δεν έχει πρόβλημα όταν τους πάει το παιχνίδι. Το πρόβλημα είναι όταν την κοντράρουνε. Γιατί η Ίντερ τι παθαίνει. Άμα την κοντράρεις, όταν θα πάει στο 50-50 που θα κάτσει μπίλια, θα κάτσει στους άλλους, φίλε. Αυτό είναι το πρόβλημα με την Ίντερ. Η οποία πήρε φυσικά Champions League, έχοντας στον πάγκο της τον Χωσέ Μουρίνιο. Το Χωσέ Μουρίνιο και σέντερ... στο μπακ τον Ετώ. Στον τελικό. Ναι. Και σέντερ φορ. Τον Κρέσπο δεν είχε. Όχι. Ποιος έβαζε τα γκολ, Αργεντίνος πάλι. Ποιον είχε σέντερ φορ. Το Λιτό. Ποιον είχε. Το Λιτό. Ποιον δεν το είχε. Χάστε, δεν σε λέω τίποτα, θα τα πω πίσω. Αργεντίνος, στράικερ. Τάχωνε. Άστο, Σταύρο, δεν πειράζει, δεν απαντάμε σε όλα. Δεν είχε η Μπατιστούτα. Όχι, η Μπατιστούτα. Ποιο Μπατιστούτα μου έβγαλε. Φιωρεντίνα έπαιζε Μπατιστούτα. Δεν πειράζει ούτε απ' έξω. Αυτό πυροβολούσε με τα τέτοια. Σαν το κονσέρτο για πολυβόλα με τον Καζάκο. Ήταν ο Μπατιστούτα. Από όλα αυτά τα σεντεφόρ. Έτσι, όλα. Βάλα από το 80 και μετά. Ποιον ήθελε στον ΠΑΟΚ. Τον Λουσιο Ρουφιάνο. Για πε τα. Μιλίτο. Μιλίτο. Τα λέγα έτσι για το τσακώσει. Μιλίτο. Πάντω. Υποκλίνομαι στο Ρουφιάνο του Στάβα, τον οποίο δεν ξέρω και θέλω να τον γνωρίσω. Τον ξέρεις. Α, τον ξέρω. Mm. Εκπληκτικός και φοβερά γρήγορος, φίλε. Σήμερα σαν να διαβάζει τη σκέψη μου. Το ρεπό μου είναι αυτός. Ο άλλος είναι. Έχεις και αλλαγή Ρουφιάνου. Ναι. Μπράβο, Στάβα, υποκλίνομαι, ούτε εγώ το έχω κάνει αυτό. Ναι. Μπράβο, έχεις αλλαγή Ρουφιάνου. Ναι, ναι. Πολύ κεντρικός ο ρόλος. Πολύ κεντρικός ο ρόλος. Γρήγορη και η άμεση και οι δύο πάντως. Ναι, φίλε και ο Ρουφιάνος. Μην πει ότι έχουμε πρόβλημα στελέχωση στη χώρα αυτή. Ναι, εντάξει. Φαντάζεσαι τη δήλωση ουφαολογική που ετοιμάζει ο Ρουφιάνη. Τι δηλαδή, κάνει Ρουφιάνο πολυτελεία. Ρουφιάνο αλφα βαθμού. Αρχή Ρουφιάνο. Μικροβούφιανο. Ρουφιανάκι. Χόμπι Ρουφιανάκι. Χόμπι. Έχω ένα φίλο εγώ, τον οποίο τον έφερα εδώ και κάναμε εκπομπή. Τον Ισμύρ, συμπάθεια τη φίλη μου τη Σοφία. Έτσι. Ο οποίο είναι και αυτή η δεύτερη δουλειά του. Δουλεύει part-time. Ρουφιανάκο. Πολύ ωραίο. Απέναντί μου, ναι. Γιώργο, είπαν αυτά και αυτά σήμερα. Βασιλιά, είπαν αυτά και αυτά σήμερα για σένα. Και καλά και κακά. Κυρίως με ενδιαφέρει να λένε τα κακά. Ναι. Ωραία. Αυτά λοιπόν. Τα κακά στα λέει όλα ή κρατάει μερικά. Όχι, τα λέει είναι τέλειο ο Φιάνος. Ναι. Παίρνει και τηλέφωνο. Μόλις υπόθηκε αυτό αυτή την ώρα, μπορεί ο άλλος πριν τελειώσει την έκφρασή του να παίρνει ταυτοχρόνως να με ενημερώνει. Και εσύ να παίρνει σαν καπάκι και πριν τελειώσει τη φράση. Σε λέει ο άλλος τι έγινε. Ακούς. Αμάν τι πάθαμε, όπως τα λέει και ο Σπύρος Παπαδόπουλος, απαράδεκτος. Τώρα που λέμε για τους απαράδεκτους, ρε φίλε, ο χρόνος πώς περνάει έτσι. Δεν λέω μόνο για την εκπομπή. Το ξέρεις ότι οι απαράδεκτοι, έτσι, αυτό το φανταστικό, δεν ξέρω αν το έβλεπες, Μέκα, δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν γίνεται. Εκπληκτική σειρά. Δεν υπήρχε. Έχουν περάσει 28 χρόνια από τότε που γίνει. Δηλαδή εμένα μου φαίνεται σαν να είναι χθες. Σαν να είναι χθες. Ο Μπέζος που έκανε την αδελφούλα, σε έναν, έδωσε μια νέα μορφή στο ρόλο. Ναι. Κι όμως 28 χρόνια είναι πάρα πολλά, ρε φίλε. Φίλε όμως, πέρασαν. Πέρασαν. Πέρασε, γιατί εντάξει, εδώ είμαστε, δεν έγινε κάτι. Όχι, εγώ είμαι κάθε ηλικία έχει τα απόλυτα αποτελέσματά της και θα την βλέπουμε όπως είναι. Ναι. Όπως λέω, τα παιδιά, τα μικρά, τα 5-8, πρέπει να μαλώσουν, να κάνουν, να ζήσουν την ηλικία τους κανονικά. Τα 12χρονα κανονικά. Όλα τα 20χρονα όπως πρέπει. Δηλαδή κάθε ηλικία έχει τα δικά της δεσού. Όχι ο 20χρονος να συμπεριφέρεται σαν 50άρης. Ντροπή και έσχος. Ναι. Ή 20χρονος σαν 50άρα. Ναι. Αλλά ο μεγάλος θέλω να έχει μέσα ένα παιδί μέσα του. Ο μεγάλος. Ο άντρας το έχει. Να το έχει το ένα παιδί. Οι γκόμενες έχουν τέτοια προβλήματα. Ναι. Εμείς είμαστε καθημερινές. Εσείς είστε μόνιμα ένα παιδί. Αυτές εκεί στην εφηβεία πάντα. Μας αβούνε την αχίλιο πτέρνα μας. Άστο σοφ. Ναι, όχι. Καλή να σε πατήσω. Ισχύει αυτό. Καλή, ισχύει. Κανονικό. Ισχύει και καλή βιοκαρπέτα από αυτά τα παλιά τα δυνατά. Ισχύει αυτό, ισχύει. Βιοκαρπέτα. Θυμάστε το Κωστάσιο φύγοντας από το γύρο. Λάζα. Πώς δεν θυμάμαι. Ξέρεις πόσες το είδαμε σπασμένο λεωφορείο αυτό. Εγώ κουράστηκα όταν πήγαινα στη Λάρισα εκδρομές να γινόμουν μέσω Τυρνάβου. Ταξίδι, 4 μέρες κάναμε. Γιατί κάναμε και επεισόδια και γινόμαστε σιγά σιγά. Τέλος πάντων. Εμείς τα κάναμε. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Να πει η Σόφη. Έχουμε και Πορτογαλία σήμερα, έτσι. Τι έχουμε σήμερα. Τι έχουμε Πορτογαλία. Πώς δεν έχω δει. Έχει Ρίο Άβε με την National και έχει την Deportivo Chaves με την Άβε.
Ναι. Απαγερά, αδιάφορα, σβήστε τα κανονικά. Ούτε οι παίκτες οι ίδιοι δεν θα πάμε να παίξουν αυτοί. Οι 22 και οι 22 θα πάνε στις δουλειές τους. Και η Σουηδία πρώτη, τα ξημερώματα έχουμε και NBA. Αλλά στο NBA γίνεται. Γιάννης Αντετοκούμπο. Πάλι οργίεσαι. Πάλι οργίεσαι. Ξέχασα, δεν άφησα να κάνω τον Αντετοκούμπο. Ο Λευκός Γίγαντας πάλι τι έκανε. Α, 26 πόντους, 30 λεπτά συμμετοχές, double. Α, αυτό το ξεφτέλησε το NBA. Σαν να παίζουμε στη γειτονιά μας. Σαν να παίζει μαζί μας πλέον άνθρωπο. 15 rebound και 11 assist. Αυτό. Αυτοί οι Αμερικάνοι τι ωραίοι με τα νούμερα όμως. Ναι, κατευθείαν όλα. Κατευθείαν. Τσακ, τσακ, τσακ. Εμένα με τρελαίνουν οι Αμερικανοί, φίλε, τι θέλουμε στη ζωή μου. Καλά, γίνει το παιχνίδι και παίζει σε εκείνο με παιδιά στην Κυρκίδα. Ναι, άστα. Στο time out. Και εσύ πα να πα και μια δήλωση. Time out που χορεύουν, κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Δεν είπαμε το κυριότερο στο NBA. Κάθεσαι, παίζουν. Παράδειγμα, εγώ είμαι άρρωστο Golden State Warriors. Έτσι. Βλέπει τον Γκάρι, βγαίνει αλλαγή και κάθεται στην άκρη του πάγκου και δίπλα του, όχι καλά. Είναι φύλαθλο. Φύλαθλο. Τι έγινε, δεν το λέω, πώς πήγα. Καλά, είχε το λίτσα, εντάξει, όλα καλά. Έβρισκαν το ποντάκι, θα βάλω, θα παίξουμε και αυτά. Δίπλα όμως, ένα μέτρο. Φυσικά αυτά τα εισιτήρια ξέρω πόσο μπορεί να κάνουν, $2,000. Ναι, το ένα. Ναι, το διαρκείας, ναι, το ένα, για το match, για το match. Για το συγκεκριμένο. Ναι, τόσο. Πήρε ένα διαρκείας, λέει ο άλλος. Πού πήρε, δίπλα στο Τζακ Νίκολσον. Στο Τζακ Νίκολσον, φοβάμαι, τι ωραία σφίνα. Τζακ Νίκολσον κι αυτός. Που το πιάρα. Το τα έχετε όμως την πάει 18,5 φορές και τελικά άνθρωποι και ιστορίες. Το άλλο πώς λέγονταν, η φωλιά του κούκου. Θεϊκό. Και αφού κάναμε και την. Για όλα μιλήσαμε σε μία ώρα, φίλε. Κινηματογραφική μας τοποθέτηση. Έχοντας μια συμπάθεια στον Τζακ Νίκολσον που η γενιά της Σοφίας δεν τον έχει δει σε μισή ταινία. Τζακ Νίκολσον, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο. Έτσι, δεν υπάρχουν κορυφαίοι όλων. Και Ντάστιν Χόφμαν, εγώ βάζω αυτούς μαζί. Είναι μέσα στην πεντάδα ο Ντάστιν Χόφμαν, αναμφίβολα παίζει πεντάδα. Η Goldbet είναι μαζί μας. Καθημερινά. Εξυπηρέτηση πελατών 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με μήνυμα μέσω live chat. Τα πάντα οι άνθρωποι τι να κάνουν. Παίξτε τα λεφτά. Η ζωή είναι χάρακας. Δέστε που είναι η ηλικία σας και υπολογίστε το μέσο όρο ζωής. Παίξτε τα. Αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα του Όθωνα, του Βασιλέα. Εδώ πέρα πάμε να ευχαριστήσουμε την Goldbet. Καλό μεσημέρι. Ραντεβού εδώ αύριο πάλι.